Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε από όπου έχει συνδεθεί ο καθένας. Εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, από την όμορφη Κύπρο, από Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Γερμανία και πολλές άλλες περιοχές όπου και βρίσκεται ο καθένας. Δώσαμε πριν 2 λεπτάκια, ήταν 800 άτομα συνδεδεμένα, τώρα είναι 935 και ανεβαίνουν διαρκώς στην σημερινή μας συνάντηση, που ο σκοπός είναι να δώσουμε κάποια μηνύματα αμέσως μετά το Πάσχα. Το Πάσχα που φέτος το γιορτάσαμε με διαφορετικό τρόπο και συνεννόηση το Top 5 της Ελλάδος και με την βοήθεια της εταιρείας και της Country Manager, της κυρίας Μαρούσα Κόλια, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της και την βοήθειά της σε αυτή τη σημερινή συνάντηση. Έχουμε ετοιμάσει το σημερινό webinar για όλους εσάς που συνδεθήκατε, για όλους εσάς που είστε συνεργάτες της LR Health and Beauty στα δίκτυα των 5, του top 5 της LR, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι που βρήκαν το link και μπήκαν. Και ετοιμάσαμε αυτό το webinar με κάποια μηνύματα που είναι πάρα πολύ επίκαιρα για την εποχή μας. Έχω την χαρά και την τιμή να είμαι αυτός που ανοίγω το σεμινάριο αυτό, αυτή την ηλεκτρονική παρουσίαση. Μπορεί κάποιοι από εσάς να μην με γνωρίζετε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να είστε συνεργάτες καραντίνας, δηλαδή να προκύψατε μέσα σε αυτή την περίοδο, και αυτό είναι και το εντυπωσιακό με την δουλειά μας με την LR, ότι συνεχίζει με μια δυναμική που μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, ακόμα και αυτή την περίοδο, με μια δυναμική που μας δίνει τεράστια αισιοδοξία για το μέλλον, για αυτό που κάνουμε, να μεταδίδουμε το μήνυμά μας στον κόσμο με κάθε τρόπο, προσωπικά, διαζώσεις, είτε και ηλεκτρονικά, με βάση τη νέα πραγματικότητα την οποία ζούμε. Αργυράκης Γιώργος, λοιπόν, για όσους με βλέπετε και με ακούτε πρώτη φορά. Σύντομα θα ακούσετε και τους υπόλοιπους 4, το top 5, όπως είπαμε, της LR, στην Ελλάδα και όχι μόνο, και στις γύρω περιοχές, στα Βαλκάνια. Και έχουμε ετοιμάσει για σας μια θεματολογία ιδιαίτερη, ξεκινώντας με την σημασία της προσαρμογής και πόσο σημαντικό κάποιος είναι να προσαρμόζεται. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Αναστασία Χατζηγεωργάκη, που θα την ακούσετε και θα την γνωρίζετε στη συνέχεια. Γιατί το LR προϊόν, πρέπει να επιλέξω το LR προϊόν. Στη συνέχεια ο κύριος Καντεράκης, χρυσός αρχηγός οργάνωσης, όπως και η κυρία Χατζηγεωργάκη, δεν το ανέφερα. Ποια η προοπτική που κρύβεται στο σύστημα marketing της LR, στο σύστημα αμοιβών της LR. Στη συνέχεια ο κύριος Αχλαδάς με τη δύναμη της επικοινωνίας, που εδώ να μου επιτρέψετε να πω, Golden Galiter και ο κύριος Αχλαδάς, έχει αναπτύξει το θέμα της επικοινωνίας πάρα πολύ, ειδικά μέσω του ίντερνετ και του social media, και αξίζει κάποιος να τον παρακολουθεί. Και μας βοηθάει όλους αυτό και μας ανοίγει νέα παράθυρα και νέους ορίζοντες, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι απαραίτητο. Και φυσικά, πρώτος σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Χρήστος Βουλγαρίδης, One Star President, ποτέ μη λες ποτέ. Με ένα μοναδικό τρόπο που ξεκλειδώνει μυαλά, μπορούμε να πούμε. Ξεκινώντας λοιπόν σήμερα, και αφού έχω ήδη ευχηθεί τα χρόνια πολλά σε όλους και το Χριστός Ανέστη, πάντα από εκεί πρέπει να ξεκινάμε εξάλλου, τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω. Όλα ξεκίνησαν για μας, για μένα και την Άρτεμις, τη σύζυγο, αρκετά χρόνια πριν, όταν δεχτήκαμε μια πρόταση, πρόκληση θα την έλεγα, για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής που προτεραιότητα έχει το όνειρο, έχει η προοπτική και όχι ο μισθός και η ασφάλεια σε εισαγωγικά. Μια δυνατότητα να δούμε τον κόσμο εντελώς διαφορετικά, να δούμε τον κόσμο μέσα από την προοπτική της εταιρείας LR Health and Beauty, την οποία όμως δεν γνωρίζαμε και δεν γνωρίζαμε επίσης αν εμείς είμαστε κατάλληλοι για αυτή τη δραστηριότητα. Αν θα μπορούσαμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα και αν όντως αυτά είναι εφικτά και αν όντως η εταιρεία είναι σοβαρή, αν αξίζει, και όλα αυτά που περνάνε από το μυαλό του κάθε ένα, όχι μόνο μία φορά, ειδικά φυσικά στην αρχή όταν κάποιος ξεκινάει,
αλλά και στην πορεία αρκετές φορές μπορεί να το αναρωτηθεί. Για μας πάντως αυτό εξελίχθηκε σε ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, μια ευκαιρία που πραγματικά αξιοποιήθηκε μέχρι ενός βαθμού και σήμερα βλέπουμε την επόμενη μέρα. Βλέπουμε τη σημερινή μέρα και βλέπουμε την επόμενη μέρα. Βλέπουμε μια μέρα η οποία έχει να κάνει με την εξέλιξή μας και την προσαρμογή μας, γιατί ξεκινώντας τότε με την ανασφάλεια που διακρίνει τον καθέναν στην αρχή, αλλά και την άγνοια κινδύνου, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι, δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Απλά αυτό που βλέπαμε μας άρεσε πάρα πολύ. Η γνωριμία με ανθρώπους, σήμερα γίνεται ηλεκτρονικά αυτή η γνωριμία, η επαφή με ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνωρίζαμε, μας δημιουργούσε αυτή την ασφάλεια, αλλά έπρεπε να αλλάξουμε, έπρεπε να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα. Γιατί πολύ απλά οι δουλειές μας και η ζωή μας ήταν εντελώς διαφορετικές. Στρατιωτικός στο επάγγελμα, οπτικός η Άρτεμις. Ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση και πραγματικά ξεκινήσαμε μια πορεία για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό. Η ζωή μας άρχισε να αλλάζει, πιστέψαμε στην ιδέα, πιστέψαμε σε μια διαφορετική προσέγγιση στην ίδια μας τη ζωή, σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και τελικά ήταν η καλύτερη επιλογή που πήραμε ποτέ. Έπρεπε όμως να περάσει μια περίοδος προσαρμογής, να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα. Και σίγουρα διάβαζα κάπου ότι η ζωή δεν γίνεται ευκολότερη. Απλά εμείς γινόμαστε δυνατότεροι όταν κάνουμε μια επιλογή που και την στηρίξουμε αυτή την επιλογή για να γίνει η σωστή επιλογή. Όχι μόνο να κάνουμε σωστή επιλογή, αλλά να την κάνουμε και να είναι σωστή αυτή η επιλογή. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα. Σήμερα, βιαίως, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη, είμαστε αναγκασμένοι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα από το ίντερνετ. Ειδικά στη δουλειά μας, που είναι δουλειά επικοινωνίας, είναι δουλειά επαφής. Και σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ πάνω από 1000 άτομα. Ενδεχομένως, ας σκεφτούμε ότι σε κάθε υπολογιστή ή σε κάθε κινητό που παρακολουθείτε αυτή την παρουσίαση, δεν είναι μόνο ένα άτομο, μπορεί να είναι δύο και τρία άτομα. Οπότε ο αριθμός 1000 πολλαπλασιάζεται και μπορεί να είναι και 2 και 3 χιλιάδες άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη φορά. Μου έστειλε κάτι ο κύριος Σταύρο, ο Δημήτρης, κάποιοι το γνωρίζετε, και η Αναστασία Παράσογλου, ένα πολύ ωραίο άρθρο που ήθελα σήμερα να σας το δείξω. Ποια είναι η νέα πραγματικότητα? Η νέα πραγματικότητα λέει ότι ο κορονοϊός και αυτή η νέα πραγματικότητα στην ζωή μας και στην εργασία μας έχει εξελιχθεί, γράφει η ιστοσελίδα Επιχειρώ, σε παγκόσμιο πείραμα, σε εισαγωγικά η λέξη πείραμα για να μην παρεξηγηθώ, ανασχηματισμού του τρόπου ζωής και εργασίας. Η αύξηση των πωλήσεων κατά 41% καταγράφηκε από την ηλεκτρονική αγορά Scrooge το μήνα Μάρτιο, όπου ξεκίνησαν να εφαρμόζονται και τα μέτρα περιορισμού, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε είδη με πολύ χαμηλή ζήτηση. Έτσι, στις κατηγορίες με τις περισσότερες πωλήσεις κυριαρχούν τα συμπληρώματα διατροφής, με αύξηση 54,3% σε σχέση με το Φεβρουάριο. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με αύξηση 90,7%, πρέπει να επικοινωνούμε, είπαμε, και τα φαρμακευτικά προϊόντα με αύξηση 86,4%. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές έμειναν μακριά από το ρουχισμό και την υπόδηση, με πτώση 35%. Και τα πράγματα εξελίσσονται. Και επειδή η κρίση γεννά ευκαιρίες, όπως βίωσε πρόσφατα ο επικεφαλής του εργαλείου που τώρα χρησιμοποιούμε, που λέγεται Zoom, ο Eric κάπως, Yuan, ένας Κινεζοαμερικάνος, ο οποίος είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 2 μήνες, από αρχές του χρόνου, ας το θέσουμε καλύτερα, μέσα σε 4 μήνες. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε, λοιπόν, το έγραφε επίσης σε ένα άρθρο, να ευχαριστήσω στο reader.gr, να ευχαριστήσω πάλι τον Δημήτρη τον Σταύρο, γιατί αυτός μου το έστειλε, που μέσω πανδημίας τα downloads είναι αμέτρητα. Από 10 εκατομμύρια χρήστες που είχε περίπου, με 20 εκατομμύρια χρήστες που είχε το 2019,
την 1η Απριλίου είχε πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστες. Δηλαδή, η κοινωνία εξελίσσεται και μπαίνει σε μια περισσότερο στην ηλεκτρονική εποχή. Και όλο αυτό είναι μια προσαρμογή γενικότερη. Τόσο εμάς ως επαγγελματίες, όσο και της κοινωνίας. Είναι έτοιμη και η κοινωνία πλέον να λειτουργεί ηλεκτρονικά. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό. Δεν είναι να είσαι έτοιμος μόνο εσύ, να έχεις μια καινούργια ιδέα, αλλά την ίδια στιγμή και η κοινωνία να μπορεί να δεχτεί αυτή την ιδέα. Και ξέρετε, στην προσαρμογή πολλές φορές όλα ξεκινάνε από μια αλλαγή, να το θέσω έτσι, που αυτή η αλλαγή μπορεί να συμβεί εκούσια ή ακούσια. Δηλαδή, μόνος του κάποιος να προξενήσει αλλαγή στη ζωή του, γιατί θέλει να κάνει κάτι καινούριο, άρα πρέπει να αλλάξει πράγματα, ή η αλλαγή έρχεται βιαίως, όπως καλή ώρα που καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα. Όλα ξεκινάνε λοιπόν από την αλλαγή που την προκαλεί κάποιος μόνος του ή αναγκάζεται. Και όταν αναγκάζεται, σίγουρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, όμως πρέπει να το επεξεργαστεί λίγο και να σκεφτεί ότι η αδιάκοπη εξέλιξη και προσαρμογή στις αλλαγές του περιβάλλοντος είναι διαχρονική. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στη θεωρία του Δαρβίνου, όμως σίγουρα αν σκεφτείτε το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από κάποιες δεκαετίες και πώς είναι σήμερα, θα δείτε κάποιες διαφορές. Όχι στην φυσιολογία του ενδεχομένως, αλλά στον τρόπο ζωής του. Έχει προσαρμογή, έχει προσαρμοστεί και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Μετά την αλλαγή έρχεται η ευελιξία. Κατά πόσο κάποιος είναι διατεθειμένος να λειτουργήσει ευέλικτα για να τελικά να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Και υπάρχουν παραδείγματα τέτοια προσαρμογής που μας κάνουν να αισθανόμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Εξάλλου, το βιβλίο του Ρόμπερτ Κιγιοσάκη που παραμένει πάντα επίκαιρο, ο φίλος του Ντόναλτ είναι ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη, για όσους δεν το γνωρίζετε, όχι του Ντόναλτ Ντακ, του άλλου, με το βιβλίο του «Η επιχείρηση του 21ου αιώνα» εξηγεί γιατί το δικτυακό μάρκετινγκ είναι μια αγορά πάνω από 190 δις, τα στοιχεία αυτά είναι περσινά, και ξεπερνάει πολλές βιομηχανίες, όπως είναι η βιομηχανία του Hollywood, όπως είναι η βιομηχανία των video games, της μουσικής, του αμερικάνικου ποδοσφαίρου και πολλές άλλες βιομηχανίες. Μια βιομηχανία που ανέρχεται διαρκώς και δεν ανακόπτει την εξέλιξή της, ούτε καραντίνα, ούτε πανδημία, τίποτα από όλο αυτό. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια διαδικασία που μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε γρήγορα και εύκολα. Γιατί? Γιατί συγκεντρώνει μοναδικά πλεονεκτήματα. Καταρχήν, εξοικονόμηση χρόνου, γιατί μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα από το σπίτι σου. Αν μέχρι χθες για να κάνεις ένα ραντεβού έπρεπε να διανύσεις χιλιόμετρα, να παρκάρεις κτλ. Σήμερα αυτό απλοποιείται. Αρκεί να μάθω να χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο που λέγεται υπολογιστής, να μάθω να χρησιμοποιώ το Zoom. Ένας άλλος λόγος είναι το έτοιμο e-shop και η ιστοσελίδα που μας παρέχει η ΕΛΕΡ εντελώς δωρεάν, όταν σήμερα τα κόστη δημιουργίας e-shop εκτινάχθηκαν. Αν κάποιος έχει μια επιχείρηση και θέλει να τη μετατρέψει σε e-shop, να την εξελίξει σε e-shop, τα κόστο σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερο. Λόγω και της καραντίνας, γιατί αυξήθηκε η ζήτηση. Εμείς το έχουμε έτοιμο. Αυτά είναι της συνεργάτιδας της Τούλας της Σπύρτου. Τα πήρα ακριβώς Τούλα και τα έβαλα εδώ και συμπλήρωσα μόνο ένα. Θα μπορούσε ο καθένας να προσθέσει σε αυτά τα πλεονεκτήματα πολλά άλλα. Επιπλέον, ο κόσμος πλέον έχει χρόνο και ψάχνει λύσεις για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Επιπλέον, τα social media μας επιτρέπουν να ξανασυστηθούμε στον κόσμο πιο επαγγελματικά και πιο στοχευμένα. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε στο πώς θα χτίσετε τα δικά σας social media και τι branding, το πώς θα παρουσιάσετε τον εαυτό σας μέσα από τα social media. Και τέλος, προϊόντα απόλυτα προσαρμοσμένα στη σημερινή κατάσταση. Και τι έχει η σημερινή κατάσταση? Εύκολο ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Πολλά μας είπαν αυτές τις μέρες, μας είπαν να πλένουμε τα χέρια μας, μας είπαν να φοράμε μάσκες. Δυστυχώς, κανένας δεν μίλησε για νοσοποίηση.
δεν μίλησε για δυνατό ανοσοποιητικό και δεν προέτρεψε τον κόσμο να ψάξει και να βρει τι τον ωφελεί και τι τον βλάπτει. Φοράμε μάσκες και φοράμε γάντια και περιμένουμε ένα μαγικό εμβόλιο και ένα μαγικό φάρμακο, όμως η πραγματική ατομική ευθύνη ξεκινάει από αλλού. Τα υπόλοιπα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ημίμετρα. Προσαρμοζόμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία που τα καλύτερα είναι μπροστά και το αγαπημένο μου ρητό που ταιριάζει απόλυτα αυτή την εποχή είναι ότι οι απεσιόδοξοι πάντα θα παραπονιούνται. Και στην προκειμένη περίπτωση που δείχνει εδώ ένα ιστιοφόρο, θα παραπονιούνται για τον άνεμο. Οι αισιόδοξοι θα περιμένουν να αλλάξει ο άνεμος. Όμως οι leaders της ζωής, οι ρεαλιστές αισιόδοξοι, θα προσαρμόσουν τα πανιά τους. Προσαρμόστε τα πανιά, αυτή είναι η πρότασή μας. Δίνω το λόγο στην κυρία Χατζηγεωργάκη, Golden Leader, ένα μοναδικό παράδειγμα ανθρώπου που εξέλιξε τη δουλειά. Μπορείς να μεταφέρεις την εικόνα σου, Αναστασία, να κάνεις share screen, να μοιράσεις την οθόνη σου, όχι μόνο την κάμερά σου, να ανοίξεις και την παρουσίασή σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαύστε τους υπόλοιπους εισηγητές. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή σας επιτυχία. Αναστασία. Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Να ξέρετε ότι ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του δυσκολίες στην αρχή. Δεν το είδαμε όλοι εύκολα αυτό όλο το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον ζούσα μια δύσκολη κατάσταση, οπότε αυτή η δυσκολία με έκανε να δουλεύω 16 ώρες την ημέρα, από ένα σημείο και μετά, από τα 40 μου χρόνια και μετά, γιατί μέχρι πρότινος ήμουν νοικοκυρά, μεγάλωνα παιδάκια. Ένας θάνατος λοιπόν και μια οικονομική καταστροφή μου έκανε μια τεράστια ανατροπή στη ζωή μου. Πολλές φορές τότε όπου είχα τις δυσκολίες αναρωτιόμουν, ρε παιδί μου, γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Και τώρα πια έχω την απάντηση. Συνέβη όλο αυτό γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου με κάτι που δεν περίμενα ότι αυτό θα είναι για μένα η ευτυχία, θα είναι για μένα η φυγή από μια καθημερινότητα και θα εξελιχθεί σε μια καινούργια ζωή. 16 ώρες λοιπόν την ημέρα. Φανταστείτε λοιπόν κάποιος να ερχόταν και να μου μιλούσε για δουλειά, να μου μιλούσε για μια ευκαιρία, γιατί για μένα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή η διαδικασία. Τι θα του έλεγα? Είχα χρόνο? Δεν είχα χρόνο. Θα του έλεγα όχι, δεν μπορώ, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω χρόνο. Ευτυχώς λοιπόν ήρθε κάποιος άνθρωπος που με νοιάστηκε, γιατί είχα προβλήματα ψυχολογικά, γιατί είχε γίνει μια οικονομική καταστροφή, ο θάνατος των πατέρων των παιδιών μου, τα παιδάκια μου τότε 8, 6 και 12 χρονών. Μπήκαν λοιπόν σε μια διαδικασία να γίνω ο άντρας και η γυναίκα του σπιτιού με μια οικονομική καταστροφή και να ξεκινάω από το μηδέν. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι πολύ γρήγορα βρήκα δουλειές μέσα σε συγγενικά μου πρόσωπα για να ξεκινήσω να ψάξω να βρω μια επαγγελματική δραστηριότητα που θα με ενδιέφερε και να μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. 16 ώρες την ημέρα. Η επαφή μου με την ΕΛΕΡ δεν ήρθε λοιπόν γιατί είδα την προοπτική, ήρθε μέσα από ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν πώς ήρθε σε μένα από τη διαφήμιση που κάνουμε όλοι. Είτε θέλουμε να δούμε τη δουλειά είτε δεν θέλουμε να δούμε τη δουλειά, αν μας αρέσει κάτι, το σίγουρο είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι μοιράζουμε την πληροφορία σε ανθρώπους που αγαπάμε. Προσωπικά ευχαριστώ τη γυναίκα αυτή μέσα από το χώρο των νοσοκομείων, γιατί δούλευα μαζί της σαν ιατρικός επισκέπτης, που μου σύστησε την αλόη γιατί είχα ψυχολογικά προβλήματα. Φανταστείτε όμως ότι εντάξει, δεν πίστεψα ότι θα αλλάξει κάτι από τη ζωή μου, γιατί πίνω μια αλόη. Την πήρα την αλόη για να γλιτώσω από την κρίνια των δικών μου που μου έλεγαν να πάρω φάρμακα, ψυχοφάρμακα. Δεν μπορούσα να τα πάρω γιατί δούλευα πάρα πολλές ώρες και αυτά μου έφερναν ύπνο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση παίρνοντας το προϊόν ήταν το προϊόν λειτουργήσε και λειτουργήσε πάρα πολύ όμορφα σε μένα, αλλά όχι απόλυτα στην αρχή στο κομμάτι της κατάθλιψης. Μου έλυσε προβλήματα στο στομάχι μου, μου έλυσε προβλήματα σε μια κολίτιδα που είχα, μου έλυσε προβλήματα σε αλλεργίες και αυτό με έκανε να ψάξω και να μπω σε μια διαδικασία να καταλάβω
τι είναι αυτό το προϊόν, τι γίνεται με αυτό το προϊόν, τι κάνει αυτό το προϊόν, τι είναι αυτό το προϊόν, ρε παιδί μου, που έχει αλλάξει τη ζωή. Χωρίς λοιπόν να θέλω να μπω σε μια διαδικασία, το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω ένα κωδικό για να μπορώ να έχω ένα 40% εμπορικό κέρδος, να είναι πιο οικονομικό το προϊόν, γιατί τα χρήματά μου ήταν πολύ δύσκολα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μιλήσω σε κόσμο για την αλλαγή που είχα μέσα μου. Δεν ήθελα να πουλάω προϊόντα. Δεν μπορούσα να πουλάω προϊόντα. Ερχόμουν στο σπίτι μου 11 η ώρα το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ για να δω τα παιδάκια μου, να τους πω καληνύχτα και να συνεχίζω να πλένω, να μαγειρεύω, να σιδερώνω, γιατί έπρεπε το πρωί 7 η ώρα να φύγω για να χτυπήσω κάρτα εργασίας. Το καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είπα στον άνθρωπο που μου έδωσε την ευκαιρία ότι μη μου πεις ποτέ, μα ποτέ όμως, μη μου πεις ποτέ να κάνω τζίρους, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω καθόλου χρόνο να το κάνω. Ευτυχώς λοιπόν για μένα δεν με πίεσαν. Αυτό που έγινε ξαφνικά ήταν να ανοίγω κωδικούς στους ανθρώπους με ένα λάθος τρόπο. Δεν ήξερα τι να κάνω για να μπορούν να προμηθεύονται και αυτή την αλόη, γιατί εγώ με ένα προϊόν ήρθα σε επαφή το 2004. Να παίρνουν την αλόη μέσα από το εργοστάσιο. Με έκπληξη κατάλαβα ότι είχα εκπτώσεις, με έκπληξη κατάλαβα ότι είχα μπόνους. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν με οδήγησε να μπω σε μια διαδικασία να παρακολουθήσω σεμινάρια. Αυτό που με εντυπωσίασε μέσα από τη διαδικασία, και θα το λέω, είναι ότι η Ελλάδα δεν μένει ποτέ ήσυχη. Γιατί τότε υπήρχε μόνο μια αλόη, το mail, με την οποία αλόη, σε όποιον άνθρωπο την έδινα, έβλεπα αλλαγές. Είτε είχε ζάχαρο, είτε είχε πίεση, είτε είχε υπόταση, είτε είχε κατάθλιψη. Έβλεπε αλλαγές και αυτές οι αλλαγές τον έκαναν να μιλάει και σε άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν που είδα και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι από το 2004 μέχρι το 2020 ένα καινούργιο εργοστάσιο όπου η ίδια η ΕΛΕΤ έχει επενδύσει χιλιάδες ευρώ, χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να έχουμε πραγματικά αυτές τις εγκαταστάσεις και αυτό το μοναδικό τρόπο παραγωγής του προϊόντος, επεξεργασίας των προϊόντων και τώρα πια υπάρχουν στα χέρια μας 5 διαφορετικές αλόες. Δηλαδή, δεν υπάρχει μόνο μέλι, υπάρχει και η Σιβέρα, υπάρχει η Freedom, υπάρχει το Ροδάκινο, υπάρχει μια αλόη μοναδική. Δεν ξέρω πώς η ΕΛΕΤ το έβαλε στο μυαλό της ότι θα μας δώσει αυτή την αλόη, η οποία είναι αυτή τη στιγμή το δυνατό μας προϊόν. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ το νοσοποιητικό. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα λοιπόν. Και αυτό που είδα και αυτό που συνεχίζω να λέω είναι το εξής. Διαφορά η αλόη μας από τις αλόες του εμπορίου. Πολλές αλόες υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία αλόη όμως που δεν έχει αλοήνη. Δεν υπάρχει καμία αλόη που να έχει αυτή την περιεκτικότητα σε τζέλ στα φύλλα της. Δεν υπάρχει ένα προϊόν που να μπορεί να συνδυάζει, να είναι ένα πολυφάρμακο, χωρίς όμως να είναι φάρμακο, χωρίς να έχει καμία παρενέργεια στον οργανισμό. Ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να το πάρει κάποιος γιατί θεωρεί ότι έχει ένα πρόβλημα, αλλά να βλέπει μεγάλες αλλαγές στη ζωή του. Και βέβαια, όλα τα προϊόντα, το πολύ σημαντικό και δίνει ασφάλεια σε όλους μας, είναι ότι δεν έχουν καμία παρενέργεια, ότι ακόμα και να πάρει κάποιος για πρόληψη τα προϊόντα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και να πιει μπουκάλια αλόης, να μπει σε μια διαδικασία, να πάθει υπερβιταμίνωση, να πάθει ένα πρόβλημα, να λειτουργήσει κάπως άσχημα το προϊόν σε εκείνον. Πολύ μεγάλη ασφάλεια για μας, γιατί κανένας από εμάς, τους 5, δεν είναι γιατρός. Πιστοποιήσεις, εγκρίσεις, είναι όλα έτοιμα. Και ξέρετε, είναι έτοιμα και δεν επενδύσαμε οικονομικά για να ετοιμαστούν. Απλά μας έρχονται έτοιμα τα καλύτερα προϊόντα, την καλύτερη εταιρεία και ομολογώ ότι είμαι ευγνώμων, γιατί εγώ δεν έψαξα εταιρεία για να πω μέσα. Έτυχε το καλύτερο να μου έρθει μπροστά μου και ευχαριστώ το Θεό. Άμεση ενίσχυση λοιπόν του ανοσοποιητικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά. Έτσι. Εμείς είμαστε κλειστά. Εγώ βλέπω ότι είμαι 16 χρόνια στη δουλειά και είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή μαζί μου άνθρωποι που τους έχω μιλήσει για τη δουλειά, συγγενείς μου, φίλοι, γνωστοί, που μου έλεγαν: ξέρεις κάτι, εγώ είμαι επιχειρηματίας, εγώ είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έρχονται λοιπόν σε διαδικασία να με ρωτήσουν και να μου ζητήσουν πληροφορίες για τα προϊόντα, γιατί θέλουν αυτό. Θέλουν δυνατή ενίσχυση του νοσοποιητικού, γιατί αυτό είναι ο εχθρός του κορονοϊού. Καλά το είπε ο κύριος Αργυράκης, ότι ο κόσμος ψάχνει με μάσκες και με γάρτια να κάνει τη δουλειά του, ενώ πραγματικά όλες οι θεραπείες γίνονται από μέσα προς τα έξω. Η ΕΛΕΡ, από τη μεριά της, από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτή η διαδικασία, μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε το προϊόν στην πιο φθηνή του τιμή. Άρα λοιπόν υπάρχουν auto-ship, τα οποία μπορεί κάποιος γίνοντας συνεργάτης, να μπορεί να έχει την αλόη του στην πιο φθηνή τιμή που υπάρχει, με τα πιο δυνατά αποτελέσματα,
Και βέβαια αυτό το ship το οποίο το καινούριο που έχει έρθει στα χέρια μας, το οποίο εγώ το λατρεύω γιατί έχει την αλόη που αγαπώ, έχει το κολόστρουμ το οποίο βοηθάει πάρα πολύ το νοσοποιητικό και έχει και το προβιωτικό το οποίο βοηθάει γιατί όλες οι θεραπείες ξεκινούν και από το έντερο, έτσι. Βοηθάει λοιπόν να έχουμε μια πολύ καλή υγεία. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να έχουμε δυνατό οργανισμό και ο κορονοποιός να φέρει. Δεν σταματάει εδώ. Προϊόντα τα οποία ήρθαν στην πορεία στα χέρια μου, άρχισα να τα δοκιμάζω και να εκπλήσωμαι, γιατί εδώ δεν υπάρχουν αλλεργίες, δεν υπάρχουν προβλήματα δερματικά. Πραγματικά με τη φροντίδα που μόνο η ΕΛΕΡ μπορεί να προσφέρει και βέβαια με προϊόντα τα οποία μπορούν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα δερματικό και οποιαδήποτε επιδερμίδα, τα οποία μπορούν να τα ακουμπήσουμε στα παιδάκια μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι θεραπείες μπορεί να είναι οι ίδιες ακόμα και σε μικρά παιδιά χωρίς καμία παρενέργεια. Aloe Vera Via λοιπόν, ακριβώς με τον τρόπο που πίνουμε την αλόη, με σωστή επεξεργασία, χωρίς αλοήνη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς και αλλεργίες, πιστοποιημένα προϊόντα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, γι' αυτό ελέ. Πολύ σύντομα κατάλαβα ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα. Υπάρχουν ό,τι προϊόν έχει βγει στα χέρια μας, το έχει φτιάξει η ΕΛΕΡ με τέτοιο τρόπο που να μας δίνει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Και κατάλαβα ότι ενώ δεν ήθελα, δεν έψαχνα δουλειά μέσα σε αυτό. Γιατί ξέρετε, ήξερα κάτι να κάνω. Δεν ήμουν μια νοικοκυρά που καθόμουν στο σαλόνι μου και περίμενα να μου κάνουν τις δουλειές. Έκανα πολλά πράγματα. Αλλά μπήκα σε μια διαδικασία να αγαπήσω κάτι. Γιατί αυτό το κάτι ξεκίνησε από την ψυχή μου. Η ψυχή μου ξεκίνησε να δίνει εντολές σε μένα και να κάνω πράγματα, και αυτό είναι το αλάθαστο. Και κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα ότι ενώ δεν είχα επενδύσει χρήματα, είχα πολύ καλά προϊόντα στα χέρια μου, τα οποία όμως ήταν δικά μου. Μπορούσαν να έχουν 40 με 61% εμπορικό κέρδος. Αυτά τα εργοστάσια είχαν γίνει δικά μου, τόσο δικά μου, όσο και δικά σας. Και μπήκα σε μια διαδικασία να καταλάβω ότι εδώ δεν υπάρχει αφεντικό. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως, αν καταλάβει ότι αυτή η δουλειά είναι δική του και την εκτιμήσει, θα κάνει ό,τι θέλει. Γιατί? Γιατί πίσω από αυτά τα εργοστάσια υπάρχουν τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς, τα οποία έχουν να κάνουν με την περιποίηση σώματος, με την περιποίηση, με την ομορφιά, με την υγεία και διατροφή. Δεν υπάρχει προϊόν το οποίο να χρειάζεται μια οικογένεια και να μην το έχει στα χέρια της. Δεν υπάρχει όμως εδώ πέρα ένα προϊόν το οποίο να έχει χημικά, τοξικά και καρκινογόνες ουσίες. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος άνθρωπος που έχει ξηροδερμία ακόμα και να μην βάλει κρέμες ενυδατικές, μόνο να λούζεται, να πλένεται, να κουμπάει για τον καθαρισμό του τα προϊόντα, δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα με το σώμα του και ποτέ πρόβλημα με ξηρότητα. Σημαντικό λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει προϊόν το οποίο να έχει κάποιο προϊόν σε ανταγωνισμό. Αυτό λοιπόν έρχομαι και λέω το εξής. Τα προϊόντα ήρθαν στα χέρια μου με αυτόν τον τρόπο που ήρθαν. Και μου έδωσαν καλή υγεία. Με έκαναν να φύγω από αλλεργίες που είχα από την ημέρα που γεννήθηκα, που είχα μάθει να ζω με αυτές. Μετά με έφεραν σε μια διαδικασία να δω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Αυτό με οδήγησε σε ένα σεμινάριο. Εκεί μπήκα σε διαδικασία από τα σεμινάρια να καταλάβω τι είναι το marketing, γιατί εγώ δεν έχω σπουδάσει marketing. Να καταλάβω όμως τι είναι αυτή η αναπαραγωγή. Να καταλάβω ότι από την πρώτη στιγμή ήρθαν πάρα πολλά χρήματα στα χέρια μου από τη διαδικασία της αναπαραγωγής των συνεργατών μέσα από την ίδια την εταιρεία και να θέλω να μοιράσω αυτή την ιδέα, γιατί αυτό πραγματικά που ήρθε στη ζωή μου μέσα από το προϊόν ήταν η ποιότητα και η ελευθερία. Αυτό μου έφερε η ΕΛΕΡ. Πραγματικά την ελευθερία. Ενώ δούλευα 16 ώρες την ημέρα για να πάρω κάποιους μισθούς, με τους οποίους μισθούς πλήρωνα δικηγόρους και δικαστήρια και τα πράγματα σε μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ έρχομαι το 2020, από το 2004, να πω σε μια διαδικασία και να πω ναι, ευχαριστώ ΕΛΕΡ. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που πραγματικά συμμετείχαν στην εξέλιξή μου, γιατί αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Βασίζεται στο κομμάτι της συνεργασίας. Ευχαριστώ τον Θεό που πραγματικά μπήκε σε μια διαδικασία, μια εταιρεία, να γίνει το πιο συγγενικό μου πρόσωπο, να γίνει η εταιρεία και εγώ έχω γίνει ένα. Έχω πληρωθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια, χωρίς να ξέρω και χωρίς να έχω τις προϋποθέσεις από την αρχή, έχω πληρωθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σαν μπόνους για να μάθω αυτή τη δουλειά. Ξέρετε, συνεχίζω και μαθαίνω. Εμένα όλη αυτή η διαδικασία της τεχνολογίας δεν μου πήγε ποτέ, γιατί όλο αυτό που έχει γίνει με προσωπικές επαφές. Και τώρα ζω μια κατάσταση μοναδική, στην οποία δεν με έχει ενοχλήσει ο περιορισμός. Γιατί από το πρωί εγώ επικοινωνώ. Δεν ήξερα τα Zoom, ναι, αλλά υπήρχε το Messenger.
Αν θέλει κάποιος να το κάνει και να μιλήσει με αγαπημένους ανθρώπους, θα το κάνει. Επικοινωνώ λοιπόν με τους αγαπημένους μου, επικοινωνώ με τους συνεργάτες μου, που είναι πάνω από 50.000 ανθρώπους. Δεν με έχουν όλοι ανάγκη. Το μεγαλύτερο δίκτυο αυτή τη στιγμή που ανήκει σε μένα είναι η Βουλγαρία, στην οποία υπάρχουν δύο κρυσοί αρχηγοί οργάνωσης. Θα καταλάβετε τι είναι αυτό. Πιστέψτε με ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου όπως επικοινωνεί το ελληνικό και το κυπριακό δίκτυο, γιατί δεν γνωρίζω τη γλώσσα τους. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν κάνει τις πιο μεγάλες αναπτύξεις σε μια χώρα που πραγματικά η οικονομική κρίση χτύπησε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε εμάς. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μπορώ να ζω αυτό. Να υπάρχουν εισοδήματα στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, τα οποία μπορούν να είναι ναι, μέχρι 320.000 το χρόνο, μόνο από δίκτυο, χωρίς πωλήσεις. Στιγμές αναγνώρισης, στιγμές επιβράβευσης, τις οποίες δεν τις ήξερα σαν νοικοκυρά, γιατί ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά, αλλά κανένας δεν έκανε και μεγάλα πράγματα για να μου πει ότι είναι το φαγητό μου τέλειο που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Έτσι. Σημαντικό λοιπόν αυτό που έζησα και θα σας πω και κάτι. Όταν άλλαξα τίτλο, έσπασα και τα δυο μου πόδια. Έπεσα και χτύπησα. Νομίζετε ότι έμεινα εκτός δουλειάς. Δεν έμεινα εκτός δουλειάς, γιατί εμένα αυτό δεν είναι δουλειά. Είναι εργασία με τον εαυτό μου, είναι χόμπι, δεν είναι τίποτα άλλο από χόμπι. Και φυσικά εργασία η οποία δεν σταματάει ποτέ, γιατί έχει να κάνει με την αναζήτηση ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ την ηγεσία της ΕΛΕΡ. Ευχαριστώ τους σπόνσορες της ΕΛΕΡ που είναι στο πλευρό μου. Ευχαριστώ τον Χρήστο την Μπένη, την Νικολοπούλου, οι οποίοι είναι δίπλα μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που πραγματικά με το φωτεινό τους το χαμόγελο και με το όμορφο κομμάτι της ηγεσίας είναι κοντά μας και είναι δίπλα μας στο πλευρό μας. Και θα τελειώσω και θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι είναι μια μικρή δουλειά, η οποία ξεκινάει σαν μικρή δουλειά, η οποία όμως άμα κάποιος δει μεγάλα πράγματα, μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη επιχείρηση. Να ξέρετε ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Δεν έχουν επάγγελμα, δεν έχουν φύλο, δεν έχουν μόρφωση. Δεν χρειάζονται προϋπηρεσία, δεν χρειάζονται μέσων, δεν χρειάζεται. Ακόμα δεν μπορούν να υπάρχει οικονομική κρίση, δεν υπάρχει καν ταβάνι. Τα όνειρα, για να μπορεί να τα πραγματοποιήσει κάποιος, πρέπει να τα βάλει στο μυαλό του, να τα βάλει στην ψυχή του. Γιατί αν θέλω, μπορώ κιόλα. Το σημαντικό λοιπόν είναι το γιατί θα ξεκινήσει κάποιος. Και εύχομαι πραγματικά να κάνετε όλοι μέσα από αυτό τα όνειρά σας πραγματικότητα, με ένα πράγμα το οποίο είναι ανακτήμητο, το οποίο έχει ο καθένας σας, που είναι η προσωπικότητά σας. Γιατί μπορεί να μην πληρώνετε χρήματα για να μπείτε μέσα στη διαδικασία, αλλά έχετε κάτι ανεκτήμητο για την ΕΛΕΡ. Έχετε την προσωπικότητα. Και να ξέρετε ότι ο κόσμος ακολουθεί ανθρώπους και δεν ακολουθεί την εταιρεία, θα τη δει μετά. Στη συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που θα προλογίσω τώρα, τον Ζήση τον Αχλαδά, ο οποίος. Στην πορεία μου, σε ένα σεμινάριο, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αντίκρισα. Μέσα από αυτόν πήρα το όραμα και μέσα από αυτόν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι και εγώ μπορώ να το κάνω. Ας ήμουν νοικοκυρά, ας περνούσα πολύ δύσκολα. Ναι, ήταν πολύ εύκολο για μένα, γιατί κατάλαβα ότι εγώ για να προχωρήσω και να αλλάξω τη ζωή μου και να μπορώ να κρατήσω το σπίτι μου και να μεγαλώσω τα παιδιά μου, χρειάζεται να βοηθήσω ανθρώπους να κάνουν χρήματα και αυτό θα το έκανα και δωρεάν. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Ζήση, για τα 3 χρόνια τα οποία δουλέψαμε πάρα πολύ στενά μαζί. Ορωματίστηκα τη δουλειά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να αφήσω τους ανθρώπους στα χέρια σου, που ξέρω πολύ καλά ότι θα τους ενθουσιάσεις, όπως ενθουσιάστηκα κι εγώ. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και χαίρομαι και για τη συνεργασία που έχουμε τώρα, η οποία αποδεικνύει ότι η δουλειά μας δεν έχει ταβάνι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι δίπλα σου. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίαση. Πραγματικά σε ένα παράδειγμα πολύ μεγάλης δύναμης για όλους μας. Και θα ήθελα να συνεχίσω και να αναφέρω και κάποια πράγματα που υπόθηκαν και από την Αναστασία και από τον Γιώργο, αφού δώσω πολλά συγχαρητήρια και στους 2 προηγούμενους ομιλητές. Αναστασία, πάντα όταν ακούω την ιστορία σου, πραγματικά έτσι ανατριχιάζω, γιατί είναι πάρα πολύ συγκλονιστική. Να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 1.100 άτομα, 1.200 άτομα μέσα στο meeting, αλλά από τα μηνύματα που έχω λάβει από όλους τους φίλους και να πω μια τεράστια καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και από οπουδήποτε μας ακούτε, μάλλον δεν υπάρχει κανένας που να είναι μόνος του και να βλέπει αυτή την παρουσίαση. Οπότε
να σας χαιρετήσω, να σας καλωσορίσω, να σας πω χρόνια πολλά και εγώ από την πλευρά μου και να συνεχίσω να μιλήσουμε λίγο για τη δύναμη της επικοινωνίας. Είμαι ο Ζήσης και μαζί με την σύζυγό μου την Παρασκευή είμαστε και στη ζωή και στη δουλειά μαζί. Ξεκίνησα μόνος μου, στη συνέχεια γνώρισα την Παρασκευή και από εκεί και πέρα πορευθήκαμε μαζί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίπεδο του χρυσού αρχηγού οργάνωσης και αυτό που ήθελα έτσι να πω ξεκινώντας είναι ότι όλοι βιώνουμε μία εξωπραγματική κατάσταση. Μία ακραία κατάσταση, έτσι όπως συνηθίζω να λέω σε συναντήσεις που κάνω με συνεργάτες. Και μία τόσο ακραία κατάσταση μπορεί να φέρει ακραία αποτελέσματα. Διάβαζα και... Ναι, έκανα αυτό το screenshot γιατί ήθελα να σας δείξω... ήθελα να σας δείξω μισό λεπτάκι, δώστε μου. Δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να ανοίξω την κάμερά μου. Δώστε μου ένα λεπτό. Okay. Δώστε μου ένα λεπτό. Νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, έβλεπα πριν και το έκανα screenshot για να σας το δείξω πόσα άτομα είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ακραία κατάσταση, ακραία αποτελέσματα. Βλέπουμε δύο φωτογραφίες που έχω τραβήξει από δημοσιεύματα του τύπου. Στη μία περίπτωση βλέπουμε ότι πάνω από 314 δισεκατομμύρια είναι το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Από τη μία, από την άλλη, το Amazon προσλαμβάνει 75.000 άτομα για να μπορέσει να καλύψει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται για να μπορέσει να διευκολύνει περισσότερο την τεράστια ζήτηση που έχει αυτή την περίοδο. Εμείς λοιπόν είμαστε σε μία δουλειά, κρατάμε μία δουλειά στα χέρια μας, η οποία στηρίζεται πάνω στην επικοινωνία. Το επίκεντρο όλης της δουλειάς μας είναι κατά βάση η επικοινωνία, επάνω εκεί χτίζεται. Κανείς δεν ξέρει την ΕΛΕΡ ή τουλάχιστον δεν την ήξερε μέχρι πρότινος. Όλοι μαθαίνουν την ΕΛΕΡ μέσα από το δικό τους άνθρωπο που δειλά-δειλά προσπαθεί να τους εξηγήσει κάποια πράγματα και αυτό είναι που καθιστά τόσο ιδιαίτερη αυτή τη δουλειά. Θα σας πω ότι παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση ήρθε και πάρα πολλοί κόσμος μένει πλέον στο σπίτι του περισσότερες ώρες, η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ. Και επειδή η δουλειά μας είναι το μοντέλο της δουλειάς μας εφάπτεται με την επικοινωνία, όσο δυναμώνει η επικοινωνία, δυναμώνει και η ίδια η δουλειά. Μπορεί η επικοινωνία να αλλάζει μορφές, να αλλάζει τρόπους με τους οποίους γίνεται. Όμως το ίδιο συμβαίνει και στη δουλειά μας. Και έτσι θα μπορούσα να πω ότι αυτή τη στιγμή κρατάμε ένα υβριδικό μοντέλο δουλειάς στα χέρια μας. Γιατί λέω υβριδικό μοντέλο δουλειάς? Γιατί μπορεί να δουλέψει το ίδιο τόσο σε εποχές φυσιολογικές όσο και σε εποχές που υπάρχουν διάφορες προκλήσεις. Αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για τη δουλειά μας και για το πώς λειτουργήσε και την προηγούμενη δεκαετία που επίσης δοκιμαστήκαμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσα από την οικονομική κρίση και εκεί δημιουργήθηκαν πάρα πολύ σπουδαία αποτελέσματα. Ένα ευρυδικό λοιπόν μοντέλο δουλειάς στο οποίο θα γυρίσω τώρα λίγο στο σήμερα για να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν μέσα στη διαδικασία σαν συνεργάτες είτε σκέπτονται να ξεκινήσουν δεν θα πρέπει να τους προβληματίζει τόσο το γεγονός αυτό που βιώνουμε όσο μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε, να μεταδίδουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε είτε για τη δουλειά, είτε για το προϊόν. Έτσι. Δεν έχει σημασία να τα πεις όλα τέλεια. Αυτό που χρειάζεται είναι να μεταδώσεις σε πρώτη φάση την ιδέα. Και αυτό, όπως είπε και η Αναστασία πριν, γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και γίνεται μέσα από τρόπους που ήδη γνωρίζαμε και προ-καραντίνας ή κορονοϊού. Έτσι. Και θα σας δείξω τώρα κάποια παραδείγματα που μου έχουν συμβεί τις τελευταίες, ας πούμε, 10 μέρες. Έτσι, δεν πήγα πιο πίσω. Τις τελευταίες 10 ημέρες μίλησα με πάρα πολύ κόσμο. Σε καμία... Ο Δημήτρης, ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας βλέπει και όλα αυτή τη στιγμή, την Ολέσια, έτσι, με τον Δημήτρη στο Messenger, με την Ολέσια στο Instagram, με τον Κοσμά από το Κιλκίδη στο Instagram, με τον Γιάννη από την Κόρινθο, που επίσης είναι μάλλον μέσα και ο Γιάννης και ο Κοσμάς. Αυτά είναι πριν ούτε 10 ημέρες, έτσι, συναντήσεις. Και έχει χρειαστεί να παρουσιάσω τα προϊόντα ή την ιδέα ή να τους εξηγήσω τι κάνουμε. Και όλο αυτό το κάνω με κάτι που χρησιμοποιούσα έτσι κι αλλιώς
και τους προηγούμενους μήνες. Εντάξει. Άρα, δεν χρειάζεται να αγχωθεί κάποιος για το πώς μπορεί να μεγαλώσει τη δουλειά του σε μια τέτοια περίοδο, γιατί ούτως ή αλλιώς όλοι ήμασταν εξοικειωμένοι, είτε με το Viber, είτε με το Messenger, είτε με το WhatsApp. Ο καθένας είχε έναν τρόπο και ένα μοντέλο να επικοινωνεί με τον κόσμο πέρα από το τηλέφωνο. Έτσι. Και να το προχωρήσω και λίγο περισσότερο και να πω ότι η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να βρισκόμαστε και να βλεπόμαστε επίσης μέσω Messenger ή Viber, δηλαδή μέσα από εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούμε και ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει, και να κάνουμε τη δουλειά μας και να την αναπτύσσουμε χωρίς να χρειάζεται να μάθουμε επιπλέον καινούργια πράγματα. Εντάξει. Η τελευταία φωτογραφία έχει να κάνει με την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε εκπαιδεύσεις ή σεμινάρια ή παρουσιάσεις. Και εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ειδικά τα στελέχη που βρίσκονται εδώ ξέρουν ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να το μάθουν και να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τη δουλειά τους. Και τι εργαλεία χρησιμοποιώ για να κάνω αυτές τις παρουσιάσεις που σας δείχνω τώρα? Δεν χρησιμοποιώ τίποτα περισσότερο από οτιδήποτε θα χρησιμοποιούσε οποιοδήποτε συνεργάτης είναι σήμερα εδώ. Χρησιμοποιώ 3 βασικά έντυπα, τα οποία απλά τα χρησιμοποιώ σε ηλεκτρονική μορφή και τα βρίσκω από εκεί που μπορεί να τα βρει ο κάθε συνεργάτης. Άρα, δεν κάνω, είναι η πλατφόρμα αυτή, το My Office, που μας διαθέτει η εταιρεία, και μέσα εκεί έχουμε το δικό μας Content Factory, δηλαδή ένα εργοστάσιο ουσιαστικά, στο οποίο η ELR μας δίνει πρόσβαση και έχει όλα τα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλες τις γλώσσες και στις 28 γλώσσες που η εταιρεία υπάρχει. Άρα εγώ μπορεί να βρίσκομαι στην Ελλάδα, αλλά το ελληνικό έντυπο είναι ακριβώς το ίδιο τυπωμένο και στα βουλγάρικα και στα τσέχικα και στα ιταλικά. Άρα μπορώ να μιλήσω με έναν Ιταλό και ακόμη να μην ξέρω τη γλώσσα, έτσι, ή να μπορώ να διαβάσω, καταλαβαίνω το έντυπο γιατί έχω ακριβώς το ίδιο στα ελληνικά. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω μία ιδέα για το πώς κάποιος μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας. Και όταν έδειξα στην Παρασκευή αυτή την παρουσίαση, τη λέω σαν παρουσίαση, μου λέει, τι κάνει εδώ πέρα, μου λέει, το γουρουνάκι. Τη λέω, το γουρουνάκι έχει την έννοια του κουμπαρά. Έτσι. Η διαχείριση λοιπόν της digital επικοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και σκεφτείτε το λίγο, βάλτε το στο μυαλό σας λίγο σαν μία αποταμίευση. Μία επένδυση, όπως θέλετε πείτε το. Όπως είπε ο Γιώργος, λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιος εμφανίζεται σήμερα στο κομμάτι του το digital, των social media, θα πρέπει πρώτα να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να τον γνωρίσουν και μετά να μπορέσει να φτάσει μαζί τους σε ένα, είτε να γίνουν συνεργάτες του, είτε να γίνουν πελάτες του, σε μία αγορά παράδειγμα. Έτσι. Πώς λοιπόν αυτό συμβαίνει? Το πρώτο πράγμα το οποίο θα σας πρότεινα είναι να βρείτε το κανάλι που σας ταιριάζει. Τι εννοώ κανάλι? Εννοώ το μέσο. Το Facebook, το Instagram, το YouTube. Ποιο είναι το μέσο αυτό στο οποίο κινείστε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει να κινηθεί παντού. Και είναι και πολύ επώδυνο σε χρόνο. Εγώ το κάνω και κινούμε σε αρκετά κανάλια, αλλά όλο αυτό το κάνω σε μη παραγωγικό χρόνο. Το κάνω αργά το βράδυ, το κάνω νωρίς το πρωί, το κάνω το μεσημέρι. Είναι χρόνος που είναι εκτός παρουσιάσεων. Έτσι. Βρείτε λοιπόν σε πρώτη φάση ένα κανάλι και μάθετε πάρα πολύ καλά πώς μπορείτε να λειτουργήσετε και να επικοινωνήσετε μέσα σε κάθε κανάλι. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δημιουργήσουμε διαλόγους. Δεν είναι να πουλήσουμε, ούτε να ποστάρουμε, ας πούμε, προϊόντα ή να ποστάρουμε webinars ή να ποστάρουμε τέτοια πράγματα που ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Αυτό που ο κόσμος καταλαβαίνει και αισθάνεται πάρα πολύ καλά είναι ένα ενδιαφέρον. Είναι ένα γεια, ένα καλησπέρα, είναι τι γίνεται, να δημιουργήσεις διαλόγους, έτσι. Το τρίτο κομμάτι είναι να αποφύγουμε να βγούμε προς τα έξω ηλεκτρονικά, θέλοντας να διαφημίσουμε το προϊόν το οποίο τόσο πολύ αγαπάμε, όμως για κάποιον που δεν ξέρει τι κάνουμε και δεν ξέρει πόσο αγαπάμε αυτό το οποίο κάνουμε, φαίνεται σαν να κάνουμε telemarketing, έτσι. Και τρίτον, όταν θα βρεθείτε σε μία φάση που θα μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον, επιλέξτε καλύτερα να μιλήσετε μέσω βιντεοκλήσης. Είναι το ίδιο ζωντανό, ίσως μπορώ να πω και περισσότερο ζωντανό από ότι ένα απλό τηλεφώνημα. Εντάξει. Πέμπτον, απαντήστε άμεσα στα μηνύματα που δέχεστε, όταν τα δέχεστε. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί απαντώ προσωπικά σε πάρα πολλά μηνύματα. Σχεδόν σε κάθε μήνυμα που δέχομαι, απαντώ προσωπικά
Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου λένε εκπλήσωμαι που μου απάντησες, γιατί έχω στείλει και σε άλλους μήνυμα, αλλά δεν μου έχουν απαντήσει ποτέ. Έτσι. Θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα και ελπίζω να μην το πάρετε αυτό σαν, πώς το πω, σαν επίδειξη προσωπική. Θέλω απλά να δείτε το παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, 17 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή, έκανα ένα post για να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Facebook στους φίλους μου. Είχα 205 σχόλια. Ανήμερα το Πάσχα έκανα ένα δεύτερο post. Είχε 273 σχόλια. Απάντησα προσωπικά σε κάθε ένα σχόλιο από αυτά με εντελώς προσωπικό χαρακτήρα. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για να χτίσεις αυτό που έλεγε ο Γιώργος στην αρχή, το δικό σου προσωπικό brand, να δώσεις την ευκαιρία στους ανθρώπους να σε γνωρίσουν. Κλείνοντας, να σας πω δύο κουβέντες για το πώς κάποιος μπορεί να προκαλέσει μια επικοινωνία σήμερα. Αν θέλει να προκαλέσει λοιπόν αυτή την επικοινωνία, μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα και αν έχει επιλέξει ο ίδιος να κινηθεί, υπάρχουν 4 πάρα πολύ απλά βήματα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Πρώτο βήμα είναι ο χαιρετισμός, είναι να ανοίξω το διάλογο. Το δεύτερο βήμα είναι να σχολιάσω την κατάσταση. Τι γίνεται, πώς πάει, πώς βιώνεις την κατάσταση, τι γίνεται με τα παιδιά, έτσι, στους φίλους μας. Τρίτον είναι να μιλήσουμε για το προϊόν, αλλά πώς να μιλήσουμε για το προϊόν. Το είπε πάλι ο Γιώργος αυτό στην αρχή. Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο και μπορούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε το ανοσοπτικό μας σύστημα. Χρησιμοποιείς κάτι. Γι' αυτό εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά μας προϊόντα. Αν ο κόσμος σας ξέρει ότι είστε ήδη καιρό στην ΕΛΕΡ, τότε μπορείτε να μιλήσετε πολύ πιο άνετα, χωρίς να έχει πολυσιακό χαρακτήρα ο τρόπος που μιλάτε στον κόσμο. Απλά με ενδιαφέρον. Και εφόσον ανοιχτεί μια πολύ ωραία συζήτηση, μπορείτε μετά να μπείτε και στο τέταρτο σκαλοπάτι της κουβέντας που μπορεί να αφορά το κομμάτι της ευκαιρίας, επαγγελματικής ευκαιρίας, της υβριδικής μας επαγγελματικής ευκαιρίας, γιατί όταν αυτό που ζούμε σήμερα τελειώσει, που μπορεί να τελειώσει σε 10 μέρες, σε 5 ή σε 15, μπορούμε να επιστρέψουμε πάρα πολύ κοντά στους ρυθμούς που είχαμε παλιά. Να επιστρέψουμε σε αυτό που αγαπάμε να κάνουμε σαν μεσογειακοί λαοί, να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους και να βρισκόμαστε μαζί τους για ένα καφέ. Τέλος, και αυτή θα είναι η πρώτη τελευταία μου διαφάνεια, για όλους εμάς που είμαστε κοντά στα 40, να πω ότι υπάρχει μία λέξη, την οποία όταν την άκουσα πρώτη φορά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Είναι relearning, η λέξη αυτή στα αγγλικά, η οποία σημαίνει να μάθω ξανά ουσιαστικά. Φανταστείτε πως οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε κοντά στα 40, συν πλην, οτιδήποτε και να σπουδάσαμε και να μάθαμε όταν πηγαίναμε σχολείο ή όποιος πήγε πανεπιστήμιο ή κάποια σχολή, σήμερα πρέπει να ξαναμάθει από την αρχή ή πώς θα επικοινωνήσει το αντικείμενό του ή να μάθει τα νέα για το αντικείμενό του. Άρα, φανταστείτε τη ζωή μας σαν ένα GPS, το οποίο όταν χάνει το δρόμο, γράφει επαναπροσδιορισμός δρόμου, επαναχάραξη πορείας, πώς το λέει, δεν θυμάμαι, και μας δίνει μια δεύτερη εναλλακτική. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ταπεινή μου άποψη είναι πως αυτό είναι και ένα τεράστιο επαγγελματικό προσόν για οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε δουλειά, είναι το γεγονός ότι εφόσον μπαίνεις στη διαδικασία να θες να μαθαίνεις συνέχεια τα νέα πράγματα και τις νέες εξελίξεις, είσαι αυτό που λένε future protected, δηλαδή προστατεύεις με αυτόν τον τρόπο το δικό σου μέλλον. Έτσι, και αυτό σήμερα που μιλάμε είναι πολύ πιο έντονο από ποτέ. Θα σας αφήσω με ένα μήνυμα που είναι το αγαπημένο μου και προέκυψε μέσα από τη Ματίνα, την κουβέντα που έκανα με τη Ματίνα, μια νέα μας συνεργάτη, η οποία μου λέει, ξέρεις Ζήση, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα τώρα με την καραντίνα, δεν μπορώ να μιλήσω στους φίλους μου, δεν μπορώ αυτό. Και τη λέω, άκου Ματίνα μου, το θέμα δεν είναι τι δεν μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που μπορείς με αυτό που έχεις στα χέρια σου όσο καλύτερα μπορείς. Και εγώ αυτή τη στιγμή της λέω, είμαι στο γραφείο μου και μιλάμε μέσα από το Messenger, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω σε αυτή τη στιγμή για αυτό που θέλω, έτσι, για να σε υποστηρίξω δηλαδή. Άρα, το σημαντικό είναι να κάνεις λοιπόν αυτό που μπορείς με αυτό που έχεις όσο καλύτερα μπορείς. Και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα τεράστιο event που θα υπάρχει σε περίπου μία εβδομάδα στις 27 Απριλίου, από την ίδια πλέον την εταιρεία, αν σήμερα είμαστε 1.000 άτομα και ζωντανά παρακολουθούν το event 2.000 άτομα,
φαντάζομαι ότι τουλάχιστον οι διπλάσιοι θα είμαστε στο επόμενο event που θα είναι περίπου σε 10 ημέρες. Ένα power day από την εταιρεία με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλές ανακοινώσεις, και για τους ανθρώπους που θα είναι εκεί για πρώτη φορά θα είναι μια ευκαιρία, έστω και διαδικτυακά, να γνωρίσουν την εταιρεία από κοντά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να είστε εκεί. Λοιπόν, σας αφήνω με ένα μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Να δώσω για τη συνέχεια το λόγο σε έναν πολύ πολύ αγαπημένο φίλο, τον Στάθη τον Καντεράκη, με τον οποίο μαζί σχεδόν την ίδια περίοδο ξεκινήσαμε το κομμάτι της δουλειάς μας, την συνεργασία με την ΕΛΕΡ. Συμπορευόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κοινές πορείες, κοινές αναζητήσεις, πολύ ωραία πράγματα, έχουμε ανταλλάξει πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις. Σήμερα ο Στάθης βρίσκεται μαζί με την Ευαγγελία, τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά σε ένα από τα υψηλότερα πλατήσκαλα της ΕΛΕΡ καριέρας, το κομμάτι του πλατινένιου αρχηγού οργάνωσης, ένα επίπεδο όνειρο, οφείλω να ομολογήσω, και αποτελεί και εκείνος ένα πρότυπο ανάμεσά μας, γιατί έκτισε αυτή τη δουλειά part-timer. Τα υπόλοιπα είμαι σίγουρος τα πει εκείνος. Πολλά φιλιά σε όλους, συγχαρητήρια που είστε εδώ. Στάθη μου, καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Ζήση, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Χριστός Ανέστη σε όλους. Εύχομαι το επόμενο Πάσχα να μας βρει όλους το ίδιο δυνατούς και παρόντες και δημιουργικούς. Ποιοι ήμασταν εμείς πριν την ΕΛΕΡ? Γιατί κάποιοι βλέπουν μια φωτογραφία, μια βράβευση, μια καρφίτσα, κάποια εισοδήματα. Ήμουν στο στρατό, μπήκα το 1982 στη Σχολή Ευελπίδων, το 1986 πήρα το ξύφος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παντρεύτηκε την Ευαγγελία Τηγιανουλάκη το 1988, νοσηλεύτρια, και είμαστε μαζί από τότε. Τα παιδάκια μας τότε, το 1998, ήταν περίπου σε αυτή εδώ την ηλικία που βλέπετε, ο Μανώλης και η Άλκης της. Είχαμε το αυτοκίνητό μας και μία σχετική άνεση. Μία σχετική άνεση που ο κόσμος, ο πολίτης, θα τη ζήλευε τότε. Γιατί δύο μισθούς, αυτοκίνητο, σπίτι χωρίς δάνειο. Αλλά εμείς με την Ευαγγελία πάντα, επειδή έχουμε πολύ ταπεινές καταγραφές, είχαμε στο μυαλό μας αυτό το σλόγγαν. Το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Έτσι ψαχνόμασταν. Ψάχναμε διάφορα. Παρότι είχαμε πολύ καλούς μισθούς, σταθερούς, δεν είχαμε δάνεια, είχαμε φτιάξει ένα σπίτι με 9 χρόνια οικονομίας. Και όμως κάτι ψάχναμε, κάτι ψάχναμε. Παντρεμένοι λοιπόν με δύο παιδιά, με το σπίτι μας, και εκεί που όλα πήγαιναν καλά, το καλοκαίρι του 97, παίρνω μία μετάθεση για 2 χρόνια μακριά από την οικογένεια. 550 χιλιόμετρα, η οικογένεια στην Αθήνα και εγώ στο Κιλκής. Χωρίς αυτοκίνητο, γιατί άφησα το αυτοκίνητο στη σύζυγό μου και πάω στον Κιλκής για 2 χρόνια. Ή κρίση. Μιλάμε για κρίση, έτσι, όχι αστεία. Ο Θεός όμως, όπως στέλνει το πρόβλημα ή το θέμα, όπως λέω εγώ, δίνει και τη λύση. Και εκεί λοιπόν, στην μη επιθυμητή μετάθεση, που θα καθόμουν 2 χρόνια, γνώρισα έναν άνθρωπο, νεαρότερο σε ηλικία από μένα, με καθαρά μάτια, και αυτό που εννοούσε το έλεγε, αυτό που έλεγε το εννοούσε, και μου πρότεινε την ιδέα της ΕΛΕΡ. Η ημερομηνία ήταν 5 Ιανουαρίου 1998 και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Γιώργος Σεργιράκης, που μίλησε πρώτος σε αυτό το webinar. Αυτή τη στιγμή Vice President στην ΕΛΕΡ, ένας πολύ σημαντικός τίτλος. Τα υπόλοιπα μέχρι και είναι όλα αυτά που περνάμε οι περισσότεροι μπαίνοντας. Αφιβολίες αρχικά για τα προϊόντα, στη συνέχεια αν
η δουλειά προχωράει τότε το 98, για εσάς το 2020, αν τώρα με την κρίση, τότε εμείς με τα δικά μας, τις δικές μας αναστολές. Όμως ήρθε μια μέρα, 11 μήνες μετά την εγγραφή μας, ενώ παρακολουθούσαμε κάποια σεμινάρια και είχαμε επαφή με τον Γιώργο τον Αργυράκη και κάποια επαφή με τον Χρήστο Βουλγαρίδη από τα εκείνα τα χρόνια, και αποφασίζουμε 30 Νοεμβρίου του 1998 να πάρουμε τη δικιά μας απόφαση για ασφάλεια και ελευθερία για την οικογένειά μας διαμέσου της ΕΛΕΔ. Είχαμε χτίσει ένα πολύ μικρό δίκτυο, 14%, και μετά όταν αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να πραγματικά να τρέξουμε αυτή την ιδέα με την καρδιά μας, όχι ίσως και ενδεχομένως και θα δούμε, παράλληλα με τις δουλειές μας, τον επόμενο μήνα 21% και ένα εισόδημα 600-700 ευρώ, κάπου 200.000 σεδραχμάς. Σε αυτή τη φωτογραφία τη συλλεκτική, στο Caravel, ο Χρήστος Βουλγαρίδης ήταν τότε Silver Orga Leader, σήμερα είναι One Star President με την σύζυγό του, την Μπένη, την Νικολοπούλου, μου δίνει την καρφίτσα του 21%. Μαγικές στιγμές. Συνεχίζουμε μετά, ξεκινάνε πρωτόγνωρα πράγματα για μας. Πραγματικά πρωτόγνωρα. Γιατί ήμουν 34 χρονών και δεν είχα πάει εξωτερικό. Και πάμε το πρώτο ταξίδι με τον Γιώργο και τη σύζυγό του, την Άρτεμις, τον Χρήστο και την Μπέρνη, στην Ιταλία. Ήταν σε αυτό το ταξίδι και ο Ζήσης. Και αυτός νέος 21%. Είχε βγει πιο μπροστά αυτός, τον Αύγουστο. Εμείς το Δεκέμβριο. Και αρχίζουν πραγματικά τα πράγματα να αλλάζουν, να βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετική πλευρά. Εκεί που ήμουν στο στρατό, με αυτές τις καταγραφές, είδαμε ότι υπάρχουν και διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει και άλλος κόσμος. Και αυτό που συνειδητοποιούμε στην πορεία της ζωής μας είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή. Υπήρχαν το 99 ο σεισμός, το 2009 η οικονομική κρίση, η οποία το 2015 είχαμε τα capital controls, και το 2020 πάλι με οικονομική κρίση, αλλά πια δεν είναι κρίση, ήταν μια κατάσταση, γιατί αυτό είναι κατάσταση που ζούμε ακόμα με την οικονομία, δεν είναι πια κρίση. Πάντα υπάρχουν στιγμές που υπάρχουν διάφορες κρίσεις. Και σήμερα τι έχουμε? Το κοροναϊό. Πάντα λοιπόν υπάρχουν κρίσεις. Μένουμε σπίτι, τα μαγαζιά είναι κλειστά, αλλά η δική μας επιχείρηση, η δική μας, η δική σας, η δική μας, είναι ανοιχτή. Γιατί ο κόσμος χρησιμοποιεί προϊόντα, τα αγαπάει, πληρώνεται, τα πληρώνει αντικαταβολή ή με μεταφορά ή οτιδήποτε, και εσείς και εμείς όλοι παίρνουμε το μικρό μας ποσοστό. Και έτσι η δουλειά μας είναι ζωντανή. Το κατάστημά μας ανοιχτό. Η επιχείρησή μας ανοιχτή και λειτουργεί λίγο ως πολύ, στους περισσότερους μπορείτε και εσείς τα επόμενα χρόνια, σε αρκετές χώρες, χωρίς και τη φυσική σας παρουσία. Πώς αντιμετωπίζουμε όμως μία κρίση σαν και αυτή? Σαν κάθε κρίση. Πρώτον, αποδεχόμαστε την κατάσταση. Ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να την αποδεχτείς. Αναθεωρούμε όσα ξέραμε. Γινόμαστε εφευρετικοί. Τρίτον, προσαρμοζόμαστε νέα δεδομένα. Αυτό που έλεγε και ο Ζήσης προηγουμένως. Εγώ είμαι περασμένα 55. Έχουμε και δύο εγγόνια με την Ευαγγελία. Από την κόρη μας την Άλκηστη. Τι χαρά. Όταν ξεκίνησα τη ζωή μου στρατό, σημειώσεις χειρόγραφες είχαμε. Μετά ανακαλύψαμε και στην πορεία τους υπολογιστές μετά από καμιά δεκαετία. Τους βασικούς υπολογιστές. Σήμερα μπορούμε και μιλάμε σε webinar. Τι να πω. Έτσι είναι. Είδα την Αναστασία προηγουμένως και τη χάρηκα. Πραγματικά. Έτσι. Και μπράβο Αναστασία. Πραγματικά μπράβο. Προσαρμοζόμαστε, μαθαίνουμε. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε νέα ζάλα. Και τέταρτον, και το πιο σημαντικό, δεν αφήνουμε καμία κρίση να πάει χαμένη. Αυτό είναι βασική αρχή.
στις επιχειρήσεις. Σε κάθε κρίση, αυτοί που παραδόθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, αυτοί που το πάλεψαν και έψαχναν να βρουν την ευκαιρία, βρεθήκαν πιο δυνατοί. Και η δικιά μας δουλειά έχει αυτή την προοπτική. Και θα σας πω λοιπόν ότι ο καθένας έχει την κατάλληλη στιγμή του και την ακατάλληλή του. Το θέμα είναι πώς τη βλέπει. Βλέπετε μια λευκή διαφάνεια. Εκεί που όλα πάνε καλά λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πάρει και το Mercedes στο Α180 του 27 Ιουλίου του 1999. Εκεί γίνεται ο σεισμός. Και αυτό το σπίτι που βλέπετε εδώ, που είχαμε και εμείς ένα κομμάτι, που ήταν τριώροφο, έγινε διώροφο. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Είναι μια φωτογραφία την επόμενη μέρα. Το σπίτι που με 9 χρόνια αγώνα και οικονομίες και χωρίς δάνειο είχαμε καταφέρει με την Ευαγγελία να φτιάξουμε, έγινε από πιλωτή, αυτό που βλέπετε έγινε ισόγειο. Άρα το δικό μας που ήταν από πάνω ήταν άχρηστο. Ήμασταν στην ΕΛΕΡ, είχαμε πάρει το αυτοκίνητο, το C180. Είχαμε δημιουργήσει μια δομή τους προηγούμενους 8-9 μήνες και έπεσαν όλοι τότε επάνω μας για να τα παρατήσουμε, όλη η οικογένεια, οι γνωστοί μας, οι φίλοι, για να κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να ξαναχτίσουμε το σπίτι με τον τρόπο που είχαμε κάνει και το προηγούμενο, δηλαδή με προσωπική εργασία και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το σπίτι ήταν παρελθόν. Και ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, την καθημερινή θέα, δεν πιστεύαμε ότι τι θα βλέπαμε. Και η επόμενη μέρα πραγματικά απαιτούσε πάρα πολλά. Πολλοί κόσμος σε αυτή τη φάση θα αντιδρούσε με τον παραδοσιακό τρόπο. Αχ, τώρα εγώ είχα τη δουλειά μου την πρωινή, είχα τη σύζυγό μου την δουλειά της, τα παιδιά, δύο παιδιά σε 8 και 9 χρονών, σε πλήρη εξέλιξη, σχολεία, ειδικούς δασκάλους κλπ. Άρα η ΕΛΕΡ να την παρατήσω. Εμείς, σε συνεργασία με τη σύζυγο, την Ευαγγελία, που λειτουργήσαμε μια ζωή έτσι, διαχειριστήκαμε τα συναισθήματά μας, είπαμε θα περάσει και αυτό, είχαμε ζήσει και χειρότερα από αυτό, λειτουργήσαμε με ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή και μοιράσαμε το χρόνο μας σε αυτό που ήταν αποδοτικό. Και τι ήταν αποδοτικό? Η ανάπτυξη της δικής μας επιχείρησης, της δικής μας ΕΛΕΡ επιχείρησης. Σαφώς και δεν την παρατήσαμε την ΕΛΕΡ, σαφώς και χτίσαμε σπίτι καινούριο τα επόμενα χρόνια με τα εισοδήματα που ήρθαν, γιατί εμείς ήμασταν σταθεροί στη δική μας απόφαση για ασφάλεια της οικογένειάς μας και ελευθερίας διαμέσου της ΕΛΕΡ. Ποιος ήταν ο στόχος μας? Να γίνουμε οργαλίτερ. Θέλαμε ένα εισόδημα πάνω από 2.500 ευρώ το μήνα. Θέλαμε να έχουμε Mercedes. Το είχαμε ήδη. Θέλαμε αναγνώριση και προοπτική. Και για μας αυτό ήταν μονόδρομος. Ζήσαμε μέσα από αυτό το ταξίδι πραγματικά. Περάσαμε όμορφα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια με τα παιδιά μας. Τα παιδιά αριστερά εκεί που βλέπετε είναι ο Μανώλης και η Άλκης της, σε κάποιο σεμινάριο της ΕΛΕΡ. Πανηγυρίσαμε τη δουλειά. Πραγματικά χαίρονται μαζί μας την όλη διαδικασία. Και επόμενη σταθμή δεν ήταν το 19, ήταν το 2003, όταν επιβιώσαμε Silver Organ Leader και από το 2003 ήταν ήταν η τέταρτη χρονιά της δουλειάς μας που ξεπεράσαμε το 2003. Τη τέταρτη χρονιά της 13.000 ευρώ το μήνα, παράλληλα με το στρατό, ήμουν ενεργεία, ήρθε η οικονομική ανεξαρτησία. Όμως η ελευθερία χρόνου ήρθε όταν το 2007 είχα τη δυνατότητα να έχω εθελοντική αποστρατεία. Και για μας αυτό ήταν απόλυτο στόχος. Να μην ταλαιπωρείσαι στο μυαλό σου με τα μικρά οικονομικά και να έχεις και χρόνο να απολαμβάνεις αυτό που θέλεις. Αυτή είναι μια φωτογραφία ξεκινώντας για το Αιγαίο, για τις Κυκλάδες, μαζί με τα παιδιά μας. Κάπου στο 2007 πρέπει να είναι, 6, 8. Είναι η αγαπημένη φωτογραφία. Είναι αυτό που με οδηγούσε όλα τα χρόνια με όποια δυσκολία. Ταξίδια, okay. Ελευθερία σημαίνει όταν κάνεις αυτό που πρέπει, όταν πρέπει, θα έρθει και η μέρα
που θα απολαμβάνεις ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Η δουλειά που χτίζετε όλοι σας και χτίζουμε σήμερα, κόντρα σε μια κρίση, θα μας βρει έτοιμους αύριο. Όχι ότι τότε θα την αναπτύξουμε, θα μας βρει οικονομικά έτοιμους. Ανακαλύψτε και αξιοποιήστε τη δύναμη του συστήματος της ελεύθερης επιχείρησης. Η ελεύθερη επιχείρηση, για αυτόν που θα τη δει επιχείρηση, για αυτόν που θα τη δει να φέρει τα προϊόντα του, ok, καλό είναι. Και τώρα έχω μία πρόκληση για σας. Για σας οι οποίοι θέλετε να κάνετε πράγματα. Πρόκληση. Από μία Τετάρτη ως 31 Πέμπτου, όσοι δημιουργήσετε δύο πρώτες γραμμές, όλο τον Απρίλιο και όλο τον Μάιο, θα πάρετε ένα συλλεκτικό καπελάκι business meeting του One Team, One Vision. Είναι πρόκληση το να έχεις αυτό το καπελάκι. Και αν κάνετε άλλες δύο εγγραφές, τέσσερις, τότε θα πάρετε και ένα t-shirt, ένα μπλουζάκι με το ίδιο λογότυπο, το οποίο θα είναι η απόδειξη ότι έχετε κάνει τέσσερις πρώτες γραμμές. Με τέσσερις πρώτες γραμμές, λοιπόν, θα πάρετε και τις δύο, και το καπελάκι και το μπλουζάκι. Και θα σας πω έτσι για το τέλος. Κάτι τους εφέρει. Η ζωή του ανθρώπου είναι καμωμένη από καιρούς. Καιρός ασπίρες, καιρός αθερήσεις, καιρός της λήψης, καιρός της χαράς, καιρός της αγάπης, καιρός της μοναξιάς. Αν το σκεφτείς έτσι, θα μπορέσεις και στη χαμηλότερη στιγμή να στηριχτείς, γιατί και αυτή θα ανήκει σε έναν από τους καιρούς της ζωής σου. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε έναν άνθρωπο ο οποίος Κοσμή τον γνώρισα ως Silver Organ Leader το 1998, ένα ζευγάρι τον Τιμπένη, την Νικολοπούλου και τον Χρυσό Βουλγαρίδη. Σήμερα κοσμούν την κορυφή της αναγνώρισης της ΕΛΕΡ καριέρας. Είναι One Star Presidents και θα σας αφήνω σε καλά χέρια. Χρήστο! Μικρόφωνο. Σε ακούμε. Ήταν και τόσο δύσκολο να βρούμε και το μικρόφωνο τελικά, ή μπροστά μας ήταν. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω ο κορονοϊός και γενικά όλες αυτές οι μέρες να μας έχουν μάθει σημαντικά πράγματα. Γενικά για τη ζωή, για να θεωρήσουμε πράγματα ίσως, να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζωή τα φέρνει έτσι και λες, ρε παιδί μου, εγώ είχα άλλα σχέδια. Τι γίνεται εδώ πέρα? Είχε δίκιο ο Γιώργος στην αρχή ότι τελικά αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι η προσαρμοστικότητα, το πώς κανείς προσαρμόζεται στα δεδομένα. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ μιλες ποτέ, γιατί 25 χρόνια που κλείνουμε το Σεπτέμβριο του 1995 που ξεκινήσαμε, το φετινό Σεπτέμβριο του 25 χρόνια ΕΛΕΡ. Αν εμένα προσωπικά μου λέγανε τότε, το Σεπτέμβριο του 1995, το τι θα περνούσαν, πώς θα περνούσαν αυτά τα 25 χρόνια, δεν θα τα πίστευα πραγματικά. Γιατί όπως και εσείς, έτσι και εγώ τουλάχιστον, αλλά και η σύζυγός μου, άνθρωποι της διπλανής πόρτας είμαστε, πιστεύω όμως ότι τελικά αυτό ακριβώς είναι η ΕΛΕΡ. Είναι για ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Αυτό βέβαια που κάνει τη διαφορά, επίσης, είναι το ότι ποτέ μιλες ποτέ. Και αν σήμερα κάποιοι άνθρωποι ζουν μια διαδικασία διαφορετική στη ζωή τους μέσω του κορονοϊού, είναι γιατί πάντα ισχύει ένα συγκεκριμένο ρητό που λέει ότι το σημερινό αδιανόητο είναι το αυριανό αυτονόητο. Και εμάς μας ενώθησαν να διανόητε κάποια πράγματα πριν 25 χρόνια. Σήμερα είναι αυτονόητα. Φαίνεται αδιανόητο αυτό που ζούμε σήμερα, γιατί εγώ δεν θέλω να μιλάω σε ένα υπολογιστή. Τουλάχιστον για μένα είναι αδιανόητο. Εγώ θέλω να σας βλέπω, να με βλέπετε, να σας αγκαλιάζω, να σας φιλάω. Αυτά θέλω.
και, και περιμένω πώς και πώς να περάσει ο καιρός και να τα ξαναπούμε από κοντά. Όμως, αυτή είναι τελικά η πραγματικότητα. Γιατί έτσι εξελίσσεται η ζωή. Πόσα πράγματα που είναι σήμερα αυτονόητα, πριν λίγα χρόνια ούτε τολμούσαμε να τα σκεφτούμε. Όπως αυτό ακριβώς που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μας βλέπει και κάποιος από τον Καναδά. Ποιος το σκεφτόταν πριν 50 χρόνια. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με την ΕΛΕΡ. Γιατί μπορεί σε κάποιους να φαίνονται αδιανόητα κάποια πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, έτσι θα εξελιχθούν στην πορεία. Ποτέ λοιπόν μιλάς ποτέ. Αυτό που έχω προσωπικά καταλάβει, τουλάχιστον αυτά τα 25 χρόνια, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να δεχθούμε ότι η ζωή κάνει μεγάλες ανατροπές. Και τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι, τουλάχιστον εγώ σαν Χρήστος, ποτέ δεν με βοήθησε, όχι ποτέ, σπάνια με βοήθησε να μάθω για μένα κυρίως πράγματα όταν τα πράγματα μου πήγαιναν καλά. Τα περισσότερα πράγματα που έμαθα ήταν όταν δεν μου πήγαιναν καλά τα πράγματα. Οι περισσότερες συμβουλές που πήρα από τον εαυτό μου κυρίως, γιατί κακά τα ψέματα, σε αυτή τη διαδικασία της ζωής, με τον εαυτό μας έχουμε να κάνουμε κυρίως. Στην αρχή νόμιζα ότι έχω να κάνω με τους άλλους ανθρώπους. Έκανα μεγάλο λάθος. Αυτός που θα κάνει τη σωστή διαχείριση με τον εαυτό του, και η λέξη διαχείριση περιλαμβάνει τα πάντα, είναι τελικά αυτός που πραγματικά θα κερδίσει. Και όντως, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Πολλές φορές θα εκπλήξουμε τον εαυτό μας. Μια αγαπημένη μου ταινία ήταν το Apollo 13. Και σε εκείνη την ταινία ο Tom Hanks έλεγε σε κάποια φάση «Houston, we have a problem». Ένα μικρό πραγματάκι, ένα μπουλόνι, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό που έκανε τόσο μεγάλη ζημιά και δεν μπορούσαν οι αστροναύτες να γυρίσουν πίσω, έτσι, στην Αμερική. Όμως το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είναι πάντα εφευρετικός. Από την NASA, από το κροτήρι Κανάβερα, κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα. Και στις μέρες μας, ένα τόσο δα μικρά πραγματάκι. Δεν θυμάμαι πώς το είπε ακριβώς ο Σταύρος Ασπαδάκης. Έτσι, είναι πόσο μικρό πραγματάκι μας έκλεισε όλους τα σπίτια μας, έτσι. Και πολλοί λέμε, Houston, we have a problem. Όχι. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο όμως, αν πραγματικά προσαρμοστούμε, θα βρούμε τεράστιες ευκαιρίες από πίσω από αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό που υπάρχει στο μυαλό μας και απλά. Το σημαντικό είναι πιο ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπουν στη διαδικασία να το λύσουν και αυτοί θα είναι τελικά οι χαμένοι. Τι να λύσουν ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία που τουλάχιστον εμείς με τη γυναίκα μου τη βιώνουμε τα τελευταία 25 χρόνια, έχει πολύ μεγάλη σημασία τελικά πώς το βλέπεις. Για μας, και θέλω να πιστεύω για αρκετούς και από εσάς, η ελεύθερη είναι τίποτα άλλο παρά μία επένδυση που πρώτα απ' όλα αυτή την επένδυση την ξεκινάς από τον ίδιο στον εαυτό. Αφού όμως έχεις βεβαιωθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας που επενδύει σε σένα χωρίς ούτε καν να σε ξέρει. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί σε όλους μας υπάρχει αυτός ο ένας και είναι η ίδια εταιρεία που επενδύει σε εμάς χωρίς ούτε καν να μας ξέρει. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Έτσι. Τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που με έκανε φοβερή εντύπωση όταν ξεκίνησα, όταν υπέγραψα την αίτηση, ήταν ότι ποτέ δεν άκουσα, έχεις αυτές τις υποχρεώσεις. Και εμένα, επειδή η φύση μου είναι τέτοια, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να μην έχεις υποχρεώσεις, όμως δεν μπορείς να πας μακριά. Θα πρέπει να τις εφεύρεις εσύ. Μπορείς να ρωτήσεις τι πρέπει να κάνω. Αλλά το τι πρέπει να κάνω πρέπει να συμβαδίζει οπωσδήποτε με αυτό που θες να κάνεις. Εσύ όμως. Και αυτά τα πράγματα έχουν με σένα σχέση. Οπότε, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι πια ότι οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως για τους περισσότερους φταίνει συνθήκες, όποιες και να είναι αυτές οι συνθήκες. Ο κορονοϊός, το αφεντικό, το ότι δεν έχουν λεφτά, το ότι η πεθερά τους τους κοιτάει με μισό μάτι, δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι αυτή. Οι συνθήκες φταίνουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτό που λέγεται συνθήκες. Και αυτούς ψάχνουμε να βρούμε στην ουσία. Γιατί αυτοί που δεν πιστεύουν στις συνθήκες είναι αυτοί που αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν και αν δεν τις βρουν, μπαίνουν στη διαδικασία να τις δημιουργήσουν. Και αυτό πιστεύω ότι εκφράζει τον κάθε ένα
που πετυχαίνει αυτό που θέλει να πετύχει στη ζωή του. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Και όλοι αυτοί πραγματικά αξίζουν το χειροκρότημα. Αλλά και την ευγνωμοσύνη. Γιατί πιστεύω και νιώθω πραγματικά ευγνώμων σαν Χρήστος. Πρώτα απ' όλα, γνώρισα μια γυναίκα, σαν τη γυναίκα που είμαι αυτή τη στιγμή παντρεμένος 20 χρόνια, έτσι, και συμβαδίζουμε μαζί. Νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί, τους 4 προηγούμενους ανθρώπους που μίλησαν, για όλους εσάς που έχουμε ανταλλάξει έστω και μια κουβέντα, έτσι, νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς που έχω μάθει από αυτούς αυτό ακριβώς το πράγμα. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, να δημιουργήσεις εσύ τις δικές σου συνθήκες. Και αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό που λέγεται ΕΛΕΡ. Γιατί στην αρχή προσωπικά νόμιζα ότι η ΕΛΕΡ έχει να κάνει κυρίως με προϊόντα. Έκανα λάθος. Έχει να κάνει με δημιουργία ανθρώπων. Και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι, και στην ουσία αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό, ότι θα πρέπει πάντα να λειτουργείς με μικρούς στόχους, όμως με μεγάλους σκοπούς. Να έχεις ένα μεγάλο σκοπό μπροστά σου που να σου δείχνει το δρόμο, αλλά όλα αυτά να είναι παρέα με μικρά-μικρά βηματάκια που θα κάνεις ενδιάμεσα. Όχι μεγάλους στόχους, μικρούς. Και αν κανείς προσωπικά με ρωτήσει, τελικά, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, πιστεύω ότι ειδικά στην ΕΛΕΡ, ειδικά η ΕΛΕΡ είναι μια διαδικασία που πρέπει να σκεφτείς έξω από το κουτί και είναι μια συνεπαγωγή τριών πραγμάτων. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε εμείς οι ίδιοι την προδιάθεση να μην γινόμαστε κατανοητοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι περισσότεροι ίσως να μην καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει η ΕΛΕΡ. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω με τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όλοι θα ήθελαν, μάλλον κανένας δεν θέλει να κάνει στην αρχή αυτό που λέγεται ΕΛΕΡ, ένας από αυτούς και εγώ, αλλά όλοι θέλουν τα αποτελέσματα που φέρνει αυτή η διαδικασία. Η προδιάθεση λοιπόν να μην γινόμαστε κατανοητοί, είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό ότι το παντρέψουμε με τον προσανατολισμό μας σε μακροπρόθεσμους στόχους. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι που βλέπουμε μακριά, μακροπρόθεσμα, και είμαστε διδυθυμένοι να εργαστούμε με μακροπρόθεσμο σχέδιο, συν την ανθεκτικότητά μας στο να αποτυγχάνουμε κατ' επανάληψη, αυτά τα τρία πράγματα πιστεύω ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για να δημιουργήσει ο καθένας μια φιλοσοφία τόσο δυνατή και να κάνει πραγματικά δυνατά πράγματα. Για ό,τι θεωρεί βέβαια αυτός δυνατό, έτσι. Όπως έλεγε κάποτε και ένας άνθρωπος, πραγματικός ηγέτης και πρότυπο από το χώρο του αθλητισμού, έτσι, ο Μιχάλης, never say never, ποτέ μη λες ποτέ, γιατί δεν υπάρχουν όρια. Είναι μόνο ψευδεσίσεις του μυαλού σου. Δεν υπάρχουν φόβοι, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά, just do it. Το just do it στη δουλειά μας. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, απλά λόγω συνήθειας, στον τρόπο ζωής μας καλύτερα, ποια είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και η διάθεσή μας να προσφέρουμε το καλύτερο στους ανθρώπους, δίνοντας πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό που έχουμε, το χρόνο μας. Για να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που καμιά φορά μας ξεγελάνε, καμιά φορά, αν και εμείς δεν είμαστε ξεκάθαροι με τον εαυτό μας, τους ξεγελάμε. Όμως, αν εσύ είσαι ξεκάθαρος και ξέρεις τι θέλεις, τότε ανοίγει μια πόρτα σιγά σιγά, μια χαραμάδα. Μετά μπορεί αυτή η χαραμάδα να αρχίζει να μεγαλώνει. Έτσι. Και όταν κάποια στιγμή ανοίξει και δεις το τοπίο, τότε είναι που θα πεις ποτέ μη λες ποτέ. Και όντως εκεί θα πεις ότι τελικά ίσως άξιζε πολύ περισσότερο αυτό που νόμιζα ότι δεν άξιζε στην αρχή. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε για το τι είναι η ΕΛΕΡ. Αν με ρωτήσει κανείς τι πραγματικά είναι η ΕΛΕΡ, θα σας πω ένα πράγμα, όπως το αισθάνομαι. Είναι το μήνυμα που εσύ δίνεις. Πρώτα απ' όλα, τι μήνυμα δίνεις στον εαυτό σου, τι είναι για σένα η ΕΛΕΡ. Αυτό είναι και η ΕΛΕΡ, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει προϊόντα. Όμως η πραγματικότητα είναι, και αυτή η πραγματικότητα θα τη δουν οι λίγοι, είναι ότι αυτό το εργοστάσιο δεν κατασκευάζει μόνο προϊόντα. Κατασκευάζει και ανθρώπους. Κατασκευάζει ανθρώπους που όμως μπαίνουν στη διαδικασία να κατασκευαστούν μόνοι τους. Για άλλη μια φορά, προσωπικά σαν Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία από την πρώτη στιγμή, όπως και σε όλους μας, έτσι όχι μόνο σε εμάς,
ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που γνώρισα, γιατί αυτό βοήθησε εμένα να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ εμένα που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τόσα λάθη, τόσες βλακίες, τόσα πράγματα, που όμως αν δεν τα έκανα, δεν το καταλάβαινα με τίποτα. Ευτυχώς δεν μου κόστησαν πολλά. Κάποια μπορεί να κόστησαν, αλλά αυτά φέραν και το μεγαλύτερο κέρδος στην πορεία, αυτά που κόστησαν περισσότερο. Και αν σήμερα βιώνουμε μία τέτοια κατάσταση, όπως δεν την είχαμε σκεφτεί, φανταστείτε πώς μπορεί να είναι η κατάσταση σε 10 χρόνια από εσάς, κάνοντας σταθερά και μεθοδικά ελέα. Δημιουργήστε εσείς τη δικιά σας κατάσταση. Κλείνοντας, θυμάμαι, όταν ήμουν 25 χρονών και δεν ήξερα πραγματικά τι δουλειά θα κάνω, γιατί δεν μ' άρεσε καμία δουλειά. Και αυτό κυριολεκτό. Μπορεί να ήμουν λογιστής, αλλά κατά ανάγκη το έκανα το επάγγελμα, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Δεν ήξερα τι δουλειά ήθελα να κάνω, γιατί δεν μ' άρεσε να δουλεύω. Άλλαξα πάρα πολλές δουλειές. Δεν μ' άρεσε καμία, μα καμία. Αυτό που μ' άρεσε ήταν να ταξιδεύω, να γνωρίζω ανθρώπους, να βγάζω χρήματα, να πίνω όμως καφέδες και ποτά. Και αυτό, να μην δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό το τότε αδιανόητο σήμερα είναι αυτονόητο. Όμως, σκέψου λίγο έξω από το κουτί. Σκέψου λίγο ίσως διαφορετικά, όπως έλεγε κάποτε και ο Steve Jobs. Αν σήμερα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε εμάς, αυτό που πριν είπε ο Στάθης, είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, άνθρωποι σαν τους ανθρώπους που μίλησαν πριν, την Αναστασία, τον Γιώργο, τον Ζήση, τον Στάθη και πολλά στελέχη που έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε. Γιατί κυρίες και κύριοι, όλοι για έναν και ένας για όλους είναι. Ένας ποτέ δεν κάνει τη διαφορά, αλλά σημασία έχει ένας να ξέρει που θέλει να πάει. Από εκεί και μετά, σήμερα υπάρχουν σε όλο αυτό το δίκτυο του One Team, One Vision συνεργάτες παντού όπου υπάρχει ΕΛΕΡ. Στελέχη σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, στελέχη από όργανα leader και πάνω, που αποδεικνύονται πολύ καλύτεροι και από εμάς, έτσι. Και πρέπει να γίνει αυτό. Το πιο σημαντικό όμως ποιο είναι, και ένας λόγος που πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι πραγματικά καλά με τον εαυτό μου, είναι ότι εξαιτίας εκείνης της υπογραφής, στις 26 Σεπτεμβρίου 1995, σήμερα κάθε χρόνο, και αυτό είναι αυξητικό, μοιράζονται πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ μπόνους σε διάφορους συνεργάτες. Σε εσάς που είστε μέσα και παρακολουθείτε, σε διάφορους άλλους, έτσι που απλά αγοράζουν ένα προϊόν, διάφορα μπόνους. Από 3 ευρώ κάποιος, άλλος 30, άλλος 300, άλλος 3.000, άλλος 30.000, άλλος 300.000 το χρόνο και πάει λέγοντας. Το ωραίο ποιο είναι, ότι δεν τους επιλέγουμε εμείς. Απλά εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία, ακολουθώντας κάποιους. Στην πορεία οι ακόλουθοι σιγά σιγά αρχίζουν και ηγούνται και από τη στιγμή που ηγείσαι αρχίζεις και ανοίγεις δρόμο και στους άλλους. Και το ίδιο πράγμα κάνετε και εσείς. 27 του μηνός θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως στο Power Day της εταιρείας. Και για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Ζήση, Στάθη, Γιώργο και Αναστασία. Και κλείνοντας, να το κλείσουμε όλοι μαζί, να πούμε μια ωραία καληνύχτα σε όλο τον κόσμο και είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα και από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα. Είμαι υπομονή και δύναμη. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξεκίνημα.